κυρίες και κύριοι, επειδή πάνε λίγες μέρες να δούμε τον κύριο Δρουσώτη, είπαμε να του πούμε μια καλημέρα. Γιατί ξαφνικά ξεχάσαμε την ακρίβεια μας, κύριε Δρουσώτη μου. Εδώ βλέπω ότι μεγάλες εταιρείες, χωρίς να πω το όνομα, δεν βάζουν μαρούλι στα μπέρκερ και σου προσφέρουν λιγοστές πατάτες τηγανιτές, επειδή υπάρχει έλλειψη και μαρουλιού και πατάτας. Και δεν είναι αστείο, γιατί νόμιζαν κάποιοι ότι τους έκανα πλάκα. Όχι, είναι δεδομένα και υπάρχει και ρεπορτάζ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η έλλειψη του... Έχω επιστροφή ήχου, αν μπορεί ο ηχολήπτης σας να το διορθώσει. Βεβαίως, ο ηχολήπτης μας θα είναι μαζί σας, βεβαίως. Και θα σας βοηθήσει, είμαι σίγουρη. Ναι. Το μαρούλι και η πατάτα δεν οφείλεται σε οποιασδήποτε διεθνείς, σε εισαγωγικά, παρεμβάσεις ή αιτίες. Είναι καθαρά γεωργικό προϊόν που οφείλεται σε κλιματικές αλλαγές και σε κάποιες... αστοχίες των παραγωγών να παράξουν ικανοποιητικές ποσότητες. Όχι μόνο, από ό,τι διάβαζα, κύριε Δρουσώτη μου, έχει να κάνει και με την κρίση ανά το παγκόσμιο και το γεγονός της αύξησης όλων, αλλά κάποιες χώρες εισάγουν αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι ότι τα έχουν ως πρωτογενή τομέα. Ναι, άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η πατάτα, ναι. Το μαρούλι είναι όχι. Α, δεν ωραία, εισάγουμε. Ωραία, ωραία, γι' αυτό το θέμα και απλώς με τα χόρτα δέσμης, επειδή είμαι από χωριό το οποίο είναι κατεξοχήν παραγωγός χορτοδέσμης. Είναι τα φθηνότερα που υπάρχουν και τελευταίως έχουν αυξηθεί κατά 5 σεντ πριν 2-3 μήνες στη δέσμη. Αλλά να ξέρετε ότι η τιμή που πωλούνται στα σημεία πώλησης είναι η μισή τιμή που πληρώνονται οι παραγωγοί. Ναι, ναι, και εντωμεταξύ ναι, για το μαρούλι και την πατάτα δεν εννοούσα για την Κύπρο. Οι ελλείψεις αφορούν Αυστραλία αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι ξεκίνησε αυτό που μας έλεγαν για την επιχειρηματιστική κρίση και ότι υπάρχουν ελλείψεις ανά το παγκόσμιο. Ευτυχώς εμείς ακόμα έχουμε μαρούλια και πατάτες. Είμαστε εντάξει. Όχι, είμαστε παραγωγός χώρα και για μας δεν πιστεύω στην Κύπρο ότι θα υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις που θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, πέραν από την έλλειψη εισοδήματος και χρημάτων. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό και βέβαια όταν υπάρχει και η έλλειψη του εισοδήματος και των χρημάτων θα υπάρξουν και στερήσεις βασικών αγαθών που ήδη αρχίσαν. Αυτό είναι. Ναι, κύριε Δρουσώτη, θέλω λίγο να πάμε γιατί βλέπουμε οι τιμές στα καύσιμα να είναι σταθερές. Μη σας πω ότι προχθές που τις είδα... Όχι, είναι πιο ψηλά. Όχι, καθόλου σταθερές. Είναι συνεχόμενες οι αυξήσεις. Αλήθεια, νόμιζα ότι ακόμα και χθες και σήμερα υπάρχουν μικρές αυξήσεις. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Απλώς δεν είναι μεγάλες οι αυξήσεις και συνηθίσαμε τις μικρές αυξήσεις να τις βλέπουμε ότι είναι σταθερές. Αυτό είναι που συμβαίνει. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι. Παρακαλώ. Οι αυξήσεις θα είναι συνεχόμενες. Γίνονται πολλές προσπάθειες και πολλές συζητήσεις με ποιον τρόπο αυτές οι αυξήσεις θα μπορούν να είτε να σταθεροποιηθούν είτε να μειωθούν. Δυστυχώς και το λέω με κάθε σιγουριά, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει αυτές τις αυξήσεις. Ούτε το κράτος, ούτε κανείς. Οι όλες συζητήσεις που γίνονται είναι συζητήσεις σε έναν επίπεδο που θα μείνει στη συζήτηση. Θα μου πει κάποιος ότι «Μα τότε γιατί γίνεται τόση φασαρία και τόσες συζητήσεις, πώς θα δούμε αν υπάρχει εσχροκέρδεια στα κάψιμα, πώς μπορούμε να τα βάλουμε πλαφόν ή όχι, ή να περιορίσουμε το κέρδος των εταιριών ή κάτι». Τίποτε από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε και όμως... Λέω ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν και την αξία τους. Η αξία τους ποια είναι? Η αξία είναι ότι περιορίζουν το μέγεθος των αυξήσεων. Απλό παράδειγμα, εάν μια εταιρεία θα πρέπει να βάλει, είναι πρόθυμη να βάλει, σκοπεύει να βάλει 5 σεντ ανά λίτρο στην αύξηση, θα το κάνει στο 4 ή θα παραμείνει στο 5 και δεν θα πάει στο 6. Αυτή είναι η μόνη αξία των συζητήσεων. Και να μην περιμένουν οι καταναλωτές, και εγώ καταναλωτής είμαι, ότι αυτές οι συζητήσεις θα οδηγήσουν στη μείωση
των αυξήσεων. Και θα συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις βλέποντας τα πράγματα πώς έχουν. Άρα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το κουμάντο μας, αντιλαμβάνομαι, κύριε Δρουσότη. Ναι. Τελευταίος το Σαββατοκυριακό κάναμε μία μελέτη για να εκτιμήσουμε περίπου τις αγορές από τα κατεχόμενα. Είναι εκτίμηση, δεν υπάρχουν στοιχεία. Παρακαλώ, πείτε τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι μέσω της JCC, που μπορεί η JCC να πει από τα πρατήρια στα κατεχόμενα πόσες είναι οι αγορές. Αλλά είναι οι αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι αγορές με τα μετρητά που είναι περισσότερο, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία. Εμείς με κάποιο υπολογισμό και κάποια λογική έχουμε υπολογίσει και δυστυχώς οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι περίπου το 30% υπάρχουν αγορές από τα κατεχόμενα. Και κάτι άλλο έδειξε αυτή η μελέτη. Κάναμε και σε πιο μικρό χρονικό διάστημα μία μελέτη και είδαμε τις τιμές αμέσως με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στις 8 του Μάρτη που πέρασε. Είχαμε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, η οποία ήταν μαζί με το ΦΠΑ γύρω στα 8,2. Εκείνον τον μήνα οι αγορές από τα κατεχόμενα σημείωσαν κάθε την πτώση, αλλά αυτή η πτώση ανέβηκε και περισσότερο, διότι από ό,τι θυμάστε μετά οι τιμές αυτές ανακτήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 24 ώρες, πιο σύντομο χρονικό διάστημα, στις 24 ώρες. Ήταν σε σύντομο, όμως οι εκτιμήσεις μας και τα στοιχεία μας έδειξαν ότι εκείνο το χρονικό διάστημα είχαν πέσει δραματικά οι πωλήσεις από τα κατεχόμενα. Έστω για εκείνο το μήνα μόνο έδειξαν αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση τιμής με τα κατεχόμενα, παρόλο που οι σημερινές τιμές στα κατεχόμενα, η διαφορά της τιμής δεν είναι τόσο μεγάλη όσο υπήρχε πριν ένα χρόνο ή πριν τόσο κάποιες μήνες. Η διαφορά είναι γύρω στα 40% αυτή τη στιγμή. Κύριε Δρουσότη, θα τα παρακολουθούμε, θα τα βλέπουμε. Μας είπατε και το καταγράψαμε κιόλας ότι οι αυξήσεις είναι και θα είναι συνεχόμενες. Δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε πολλά βεβαίως να συζητάμε αυτές τις μέρες, αλλά η ακρίβεια είναι αυτό που καίει τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά και συνεχόμενα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, κύριε Δρουσότη. Αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας.